επιθυμία τους και τη διάθεση τους για να καταλήξουμε μέσα στο επόμενο διάστημα σε μια κοινά αποδεκτή συμφωνία. Είναι κατανοητό και είναι σεβαστό ότι η κάθε πλευρά έχει τη δική της ανάγνωση, τη δική της ανάλυση και τις δικές της θέσεις. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε και να προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε. Από πλευράς μου έθεσα το πλαίσιο μέσα από την παράθεση της θέσης της κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία ο θεσμός της ΆΤΑ δεν θα καταργηθεί, το ποσοστό του 100% δεν μπορεί σύμφωνα με τα οικονομικά δεδομένα να αποδοθεί και η συμφωνία πρέπει να ανανεωθεί. Αυτό θα επιδιώξουμε, αυτό θα προσπαθήσουμε και αυτό εγώ αισιοδοξώ ότι θα καταφέρουμε μέσα στο επόμενο διάστημα. Συμφωνήσαμε με όλες τις πλευρές ότι θα αποφευχθούν στο επόμενο διάστημα δηλώσεις επί του ζητήματος αυτού, έτσι ώστε η μεταξύ μας συζήτηση να προστατευτεί. Και αυτό είναι κάτι το οποίο όλοι θα επιδιώξουμε. Όμως για τους λόγους που έχουν να κάνουν με την ανάγκη για πληροφόρηση και ενημέρωση, από πλευράς μου θα περιγραφεί και θα επαναληφθεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο διεξάγεται η συζήτηση και όταν θα υπάρχει κάτι ειδικός ανακοινώσιμο, θα προχωρήσουμε με τις ανάλογες ανακοινώσεις. Κύριε Υπουργέ, με δεδομένες τις εκδιαμέτρου αντίθετες απόψεις των κοινωνικών εταίρων, είναι στη σκέψη σας να υποβάλλετε μεσολαβητική πρόταση? Η πρόθεση μας είναι μέσα από επαφές που θα πραγματοποιηθούν άμεσα κατά τις επόμενες μέρες με όλες τις οργανώσεις προς τις οποίες έχω εκφράσει τη διάθεση και την πρόθεση για να επισκεφθώ εφόσον χρειαστεί ή εφόσον μου ζητηθεί, για να ακούσω σκέψεις, για να ανταλλάξουμε απόψεις. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία η κυβέρνηση θα διαμορφώσει συγκεκριμένη πρόταση, η οποία όταν κριθεί ότι οι συνθήκες το επιτρέπουν πλέον, θα κατατεθεί ενώπιον των κοινωνικών εταίρων. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, υπάρχουν διαφορετικές αφετηρίες, αλλά για να μπορούμε να συμφωνήσουμε, χρειάζεται όλοι να κάνουν τις ανάλογες υποχωρήσεις. Εσύ τεθεί κάποιο διάγραμμα για να καταλήξει σε μια κοινή θέση σε μια πρόταση εκ μέρους σας, ώστε να μην πηγαίνει σε βάθος χρόνου η όλη συζήτηση για την ΆΤΑ? Να σας πω, το χρονοδιάγραμμα μας δεν έχει τεθεί ποσοτικά, έχει τεθεί ποιοτικά και συνοψίζεται σε μια λέξη, το συντομότερο. Αναγνωρίζουμε όλοι ότι αυτή η εκκρεμότητα δεν εξυπηρετεί κανένα. Ούτε τους εργαζόμενους, οι οποίοι χρειάζεται να ξέρουν εάν μέσα από τα σημερινά δεδομένα και τις πιέσεις που δέχονται θα έχουν διαφορετική απόδοση μέσα από το θεσμό, από την υφιστάμενη. Χρειάζεται οι επιχειρήσεις να γνωρίζουν, ούτως ώστε να μπορούν να κάνουν τον κατάλληλο προγραμματισμό σε σχέση με τα οικονομικά τους. Χρειάζεται η κυβέρνηση να γνωρίζει, ούτως ώστε τα δημόσια οικονομικά να μπορούν να προγραμματιστούν ανάλογα. Έτσι, είναι κοινή η πεποίθηση όλων μας ότι θα προσπαθήσουμε για να καταφέρουμε να καταλήξουμε σύντομα. Κύριε Υπουργέ, οι συναντήσεις θα είναι του τύπου που είδαμε σήμερα όλοι μαζί? Λοιπόν, τίποτε ουσιαστικό μέχρι στιγμής για το θέμα της ΆΤΑ από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Κατατίθενται ακόμη εισηγήσεις και προτάσεις από τα δύο εμπλεκόμενα μέρη. Έτσι είναι η ζωή, μας είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Και θα πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα να δούμε μια δήλωση που έκανε ο Υπουργός Δικαιοσύνης προηγουμένως, πριν από λίγη ώρα ουσιαστικά, όταν ρωτήθηκε και για το θέμα που αφορά στην υπόθεση Κατσουνοτού.